Έχει γέλα σου λέω. Κάτσε, αγόρι. Από ένα τα παιδιά. Τα παιδιά. Έχει κι άλλα. Τι ωραία, τα θάρρο, δεν ξαναπάρω. Δεν είχε μέρα να μην έχουμε μπάλα. Δεν είχε μέρα. Με τα πιάτα. Έβαλα τώρα τα τέσσερα τα πιά μεγάλα να μαθητή. Έτσι κανένα άλλο σάρα. Από όλους, μην έτσι κανένα. Τι ξανά, άλλη, γύρω κι άλλη, γύρω κι άλλη. Του αλλού που έψησα για να κάνω σαλάτα και πάλι. Δεν θέλω να τρώω. Το ίδιο είπα εγώ. Πέταξε. Πέταξε κιόλα. Λαβράκι φιλεταρισμένο. Ο δικό μου τη πέταξε. Φιλεταρισμένο σα τα έχουμε ρε. Τα μεγάλα. Δεν έχει. Αγάπη. 50 μελιτζάνε. Μόνο που δεν του τη καθάρισε. Έβαλα το μαθητή. Έτοιμη μελιτζάνα. Έστειλα τον ζαχαροπλάση. Και ο δικό μου τη πέταξε. Έστειλα τον ζαχαροπλάση να τον πείσει για να την φτιάξει. Α πω κάτι και ο δικό μου τη πέταξε. Ζουζ. Έτοιμη σου λέω. Και πολύ ωραία. Είναι καλεσμένο. Όχι, όλε μελιτζάνε. Ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται. Εσύ το πέταξε εγώ. Δεν ξέρω. Πάρτα από εκεί. Πάρτα από εκεί. Για χαρά για πάρε κανένα. Δεν ξέρω. Σα φέρω σήμερα. Ακόμα δεν άρχισε. Σταμάτα. Έχα από την πουτάνα μου το ξέχασα. Μην τα λες τώρα, γράφει η κάμερα. Μην τα λες τώρα. Είχα ένα ωραίο ψωμί σήμερα να σφαίρω. Μεγάλη φωτιά, το μεγάλο το ψάρι. Είχα ένα ωραίο ψωμί σήμερα να σφαίρω. Όχι τίποτα. Μόλις το έβγαλα, να το δίπλα ακόμα σε πετάει στο γέλιο. Πάγαμε φασολάδα και το πετάγαμε. Κλείστο το, είναι όλη κάμερα, κλείστο το, είναι... Όχι ρέκορ, το κλείστο. Κλείστο ρε μαλάκα. Αυτά που είχαμε στο αλακάρι τώρα. Του λέω του Βλαχόπουλου. Αυτό που είχαμε στο αλακάρι. Του λέω του Βλαχόπουλου. Βάλει τις σολάδες κοντά στα ψωμιά γιατί μας πάει το δρομολόγιο. Μόνο που σκεφτάμε τον Βλαχόπουλο που θα του δει γελούσα με αυτά κάτω. Του λέω 60 φάγαμε. Από εις τον Βλαχόπουλο. Του λέω. Δεν του πέρασε καθόλου από το στόμα. Για κάτσε να σου πω εγώ το κάνω. Του λέω βάζουμε. Θα πήγω. Βλαχόπουλε, γιατί γελάς πάνω είμαστε μας. Θέλω, σκέφτομαι λέω τα μούτρα του Βλαχόπουλου, μόλις δείτε στο μύτη θα πει. Παιδιά, σαν τα αρχεία του κόκκινα, δεν τα ψωμιά του αλακάρ τα πιο μεγάλα. Πιο μεγάλα, ναι. Αντώνη, δεν πειράσαι να πεις το φακαδόλα, από ψυγείου πήγαν κάτι δύο. Πάμε, πήγαν να το έτσι. Πέρα θα σε κορδόνι να δεις. Ας σου πω εγώ το καλό. Ετοιμάζω καλαδάκι για το προσωπικό μου. Θα πάω μέσα. Βλέπω τον Κυπουρό. Το Σπύρο μας, έρχεται ψάχνει ψωμί. Ωραία μεγάλε του λέω, έχω βάλει ψωμί. Τι μου λέει, αυτό μου λένε παγιάτικο. Ξέρεις, δεν λύγησε. Ναι, ναι, ήταν πετροϊδέ. Αυτό στο πιάνει το ψωμάκι κάνει έτσι, σου λέει παγιάτικο. Είναι να πάρει φρέσκο. Το ίδιο έχει εσύ. Ίδιο λέει, γιατί η αλλαγή. Μετά μου λέει, έχει άλλο. Μάκη, φέρε ένα μπίρα, ρε. Άμα χρειαστεί ο Μάκης, πες το να πιτάξτε με το φούρνο. Σου λέω, βάλαμε το αλακάρι. Βάλαμε το αλακάρι δίπλα. Μου λέει ο Πολάκης θα πάμε φασολάδα. Του λέω να κάτσουμε δίπλα στο καλάθι γιατί θέλαμε 60 στο μάλι. Μην κουβαλάμε. Θα πάει το δρομολόγιο ρε. Με την παπάνω. Τα ψωμάκια μέσα στη φασολάδα ολόκληρα. Δεν τα σπάγατε καθόλου. Μια μπουκιά ρε. Μια μπουκιά ρε. Μια μπουκιά ρε. Να τος. Να τος. Δεν αφού είναι καλά. Πέρασε από δικαστήριο. Δοκιμάσανε σπιτικά μακαρόνια. Μην μαλάκες. Έπρεπε να με έβλεπες από κάποια στιγμή να δεις τι γίνεται. Πολύ ωραία μακαρόνια. Το παραμφέρει ένα σήμερα από το ψυγείο πήγαν κάτι βίντεο. Πολύ ωραία ψωμιά, ρε παιδιά. Και το ψωμιά και τα τόσα. Κάτσε ένα δύο κορδόνι τώρα που έγινε φάση μετά. Γιατί γελάς, γιατί μαλάκα λέω. Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή τα μούτρα του Βλαχόπουλου. Με το που θα το δει, θα πει τον γάμι. Και μου λέει. Μόλις ξύπνησε. Ακούσε. Με ένα τηλέφωνο. Μου λέει μία και δέκα. Μα δέκα τα βάλε, του λέω. 7 και 10 ήρθαν εδώ. Μία και δέκα μου λέει θα φάμε φασόλια. Να τα φάμε εδώ μπροστά μου λέει στην κουζίνα όρθιοι. Για να μας φάει το δρομολόγιο, πώς θα πηγαίνω με ψωμιά του ζαχαράκια. Τα κίνδυνα που κόβει ο παπάς είναι. Και βάλαμε τα πιάτα δίπλα στα ψωμιά. Κάτι που μου είναι ακόμα αύριο. Εν τω μεταξύ, η φάση μεγάλη πια είναι. Κατεβαίνω το απόγευμα και ο Κορδόνης έχει ψήσει κουβέρα ψωμιά. Γιατί δεν του αρέσανε. Πρέπει μαλάκα, τι δεν σου αρέσανε, του λέω. Αυτά που παλεύουμε το πρωί, μια χαρά ψωμιά είναι. Δεν μου αρέσανε. Πρέπει να βάλω τα κίνδυνα, μια χαρά είναι. Πώς θα το κάνουμε το μεσημέρι. Κομπονί κόμμα αύριο μεθαύριο έρχεται η Φουρνιάρης. Μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο. Πώς είναι το χάμπουγκε. Η μαθήτρια. Είναι μαζί. Η άλλη μαθήτρια. Το χάμπουγκε.
Αυτό είναι το τραγικό. Μην γελάς γιατί και εγώ. Το τραγικό είναι της άλλης. Άλλη, μπράβο, ναι. Μην γελάς γιατί και εγώ. Μέχρι να βρω χάμπουγκερ. Έφτιαχνα τη χάμπουγκερ για τον πιφτή και βγαίνω απ' έξω. Μου λέει ο Γιάννης, μικρά, τι μικρά ρε μαλάκα Γιάννη, του λέω αυτό, τι δουλεύαμε ρε μαλάκα, μου λέει, ένα μήνα εγώ δεν είχα πάρει σουνάκα, αλλά κάτω μου λέει ο Γιάννης, πάω κάτω μαλάκα, βάζω ο Γιάννης το ψωμί, το ψωμί, απέξω το ψωμί, απέξω το ψωμί. Μετράγαμε τα ψωμιά πρώτα για να φτιάξουμε το χάμπι. Έλα, του λέω, δεν χαμηθείτε, μετράτε το ψωμί και βάλετε τα πιθύτε για πιο μικρά. Αυτή είναι η τραγουδία που λες, Μάκη. Τραγουδία είναι το αυριανού που θα έρθει η άλλη, δεν είναι άλλη. Μαζί με τον άλλο, ναι. Ο Παπούλης! Ο Παπούλης πήρε παράταση. Δεν το θυμάμαι και γελάω μόνος μου, το πιστεύεις. Πήρε παράταση, πήρε παράταση. Φαντάζομαι τη σκηνή να τρέχει το παιδάκι και να φωνάζει. Ήμουν εκεί. Εσύ το έχετε δει. Ήμουν εκεί και την ημέρα. Αυτός το είδε. Μα εκεί είναι! Δεν μπορείς να το μεταφέρεις. Θα ανακάλυψε μια μέρα μέσα. Ο Παπούλης, ναι. Και λέει, μα εκεί είναι ο Παπούλης. Μεταφέρεις τι άνθρωπος είναι. Πήγαινε πέρυσι 8 η ώρα και σηκωνότανε 12 και 4 από την καρέκλα. Και όταν του έλεγα εγώ, εσύ του λέω, δεν κάνεις του λέω, δεν με αφήνει λέει ο άλλος. Καλά, καλά. Τι δεν με αφήνει, τίμιες κουβέντες. Ακούς. Έχει άλλο παρακάτω, δώσ' του. Το μήνα βάλε, αυτός είμαστε. Δώσ' του παρακάτω, τι έλεγε μου, έλα εδώ ψυχή μου. Πάρ' το ψωμί από εδώ. Πάει γαμμένο, κρίμα. Καθότανε που λες μέχρι τις 12 που λέει και μέσα εγώ ήταν παραγγελία, αλλά κάρτε μια χωριά. Έρχονταν κάτω. Πήγε φέρε αγκούρια, πήγε φέρε το πάνω. Έρχονταν κάτω. Και ξέρεις πόσους μαθητές είχε πάνω, ε. Τέσσερις μόνοι μου. Τέσσερις. Που όσους είχαμε φέτος όλη τη σεζόν. Πώς του μπορεί. Άστο, άστο, κάτσε εκεί, έχουμε εδώ. Αυτό θα μείνει. Ρε, έχουμε εδώ, νάτο ρε. Αυτό θα μείνει να θυμόμαστε. Νάτο ρε. Έχουμε άλλα εδώ, ρε. Έχουμε κι άλλα. Θα μείνει το κορδόνι κάτι. Έχουμε κι άλλα, δεν έχουμε. Δεν ξέρω, να ξέρω. Πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο ακόμα. Πάρε τον τηλέφωνο να φάει πριν. Πρέπει να έχει, πρέπει να έχει τσιπούρα ακόμα. Πώς έχει φέρει, δύο τσιπούρες έχει φέρει, μία έφερε εδώ. Πρέπει να έχει μία τσιπούρα ακόμα. Σίγουρα μία τσιπούρα, ένα μεγάλο. Το σφυρίδα είναι μεγάλη. Ναι, τσιπούρα έχει φέρει, έχει φέρει δύο. Και τρεις φιλίδες. Μια τσιμούρα ακόμα. Φιλετάρισε, δεν ξέρω τώρα. Τα φιλίδα ήταν έτοιμα. Εντάξει, τα φιλίδα. Το παλικάρι εδώ. Να στομάσατε με αυτά εδώ για να φάτε τις φιλίδες από εκεί. Ναι ρε, εδώ και εδώ έρχομαστε. Δηλαδή είναι γνωστός με όλους μας σχέσεις εδώ και με τον Γιώργο. Αυτά είναι αφασίας. Γεμίζει, ακούς. Τα κοίσε γίνει ένα τέτοιο. Ήταν όλυση. Το βλέπεις αυτό. Πάρα αυτό το σπίτι. Που βγάζουμε ένα άλλο θα μας ανεβάσει τώρα. Ναι, μα λέγε. Δεν κάνει το βλέπεις αυτό. Με συγκινία. Δικό μου. Πήγαινε το καράβι λίγο. Το βλέπεις, να, αυτό εκεί πέρα. Δίκομαι τρία σπίτια πιο μετά. Στη Μήλο είχατε φτάσει στο δικό του. Του λέω, απέναντι δεν είναι, Ισκιάθος. Ισκιάθος του λέω είναι εδώ. Τι δουλειά έχει σκάσει εγώ. Όχι, ρε μαλακά σκάσει. Όπου θέλω την πάθη σου. Τι κάνω, ξέρω. Σύμπνο. Το πιο ωραίο έχει γίνει με τον Πέτσα. Αλλά φάμε καλά, μπέρκερ τώρα. Υπέφερα μαλακά, έτσι δύο φορές πριν. Υπέφερα. Φίλε, εγώ δεν μπορώ. Υπέφερα το καράβι, μαλακά με τη τσιά. Όχι, όχι, το αυτό, εντάξει, ναι. Και χαβαλέ για αυτό. Μόλις είδε τη τσιά. Τι είναι καλαμάρια, δεν είναι τώρα. Τι παράτησε εδώ στη μέση. Λες και είδε ο Ρίγιο στο Πάρι, στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι, λες και ήμασταν. Πάμε να τη δούμε. Από το Σούνιο. Μια πέτρα. Μια πέτρα. Τι να δείτε. Από το Σούνιο να πάμε να δούμε τη τσιά. Από το Σούνιο. Έτσι είχα 40 λεπτά το καράβι να φτιάξει. Και 40 λεπτά μετά. Πόσο μακριά είναι η τσιά. Πόσο περνάει. Περνάει. Εντάξει. Από εδώ μαθαίνω το βράδυ. Ναι, δεν περνάει. Το βλέπεις, δεν βλέπεις, βλέπεις τα σπίτια αυτά, δεν βλέπεις την πολυοδομία του Γιαθαλάς, σε διάφαση, δεν βλέπεις τώρα. Είναι από εδώ μέχρι... Όχι με αυτό το χρόνο. Λαμπαγενά κάτω. Όχι εδώ. Όχι εδώ, είναι βάθος μέσα. Στη γωνιά του Λαμπαγενά, ξέρω, όπως πας για σαλάτι από εκεί. Περνάει. Αλλά μιλάμε. Μαλάκα, εντάξει. Το ωραίο σκηνικό έχει γίνει απάνω στον μπαρ, ε. Για να μας πείτε, κάτσε. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το ωραίο σκηνικό έχει γίνει απάνω στον μπαρ. Ακούω. Έλα ρε, έλα εδώ γιατί με διαψεύδουν εδώ. Ο Παλαμπάρης έχει έρθει και δύο ώρες. Γιάννη, κάθεται Πέτσας Κουρασίδης πάνω στον μπαρ, ε. Και δίπλα ακριβώς κάθεται ο αδερφός της Μερκούρη. Ο Σπύρος ο Μερκούρης. Ο Μερκούρης. Ναι, και με ρωτάει. Τίποτα είναι αυτά, του λέω είναι αυτό, συζητάει Πέτσας Κορασίδης. Έχει πει ο Πέτσας ο Κορασίδης ότι είναι ο Αγιοστρατήτης ο αρχιτέκτονας αυτός ο παππούς.
Ο αδερφός του Μελίνα. Ναι. Πώς την Παλαμπάνια δεν με πιστεύει. Λοιπόν, μόλις τελειώνει, φεύγει ο Γορασίδης, φεύγει ο Γορασίδης, φεύγει ο παππούς, το... του λέω του Πέτσα. Του λέω του Πέτσα. Το γνωρίζετε, το γνωρίζετε. Μου λέει, ο Αγιοστρατήτης μου λέει, δεν είναι. Ποιος ο Αγιοστρατήτης, ο αδερφός του Μελίνα είναι. Μου λέει, γάμο ότι το μαλάκα το Γορασίδη με έχει φλωμώσει το ψέμα. Μου είπε, λέω ότι είναι ο αρχιτέκτονας ο Αγιοστρατήτης. Του λέω, είναι ο Σπύρος ο Μερκούρης. Εδώ είσαι. Άμα δεν είναι σφαγωμένος, δεν έχει τίποτα. Αυτό το νου σου, Γιώργο. Γιατί άρχισε, Γιώργο. Γιατί άρχισε, Γιώργο. Και αυτή εδώ, Μισελ, και αυτή. Μια μισή ώρα εδώ, παραμένει. Τι αυτό, δεν παραμένει. Παπαράτσι, παπαράτσι. Ε, κάτσε να σου πω και ένα καλό που είπε προχθές. Μέχρι και ο Στράτος τον έχει πάρει χαμπάνι. Καλά, φτάσαμε μέχρι εκεί. Ακούς. Έλα. Ο Παφτάν μπήρε και σαν λόγο. Έρχεται και βλέπει έτσι, σαν την Αγελάδα. Κάνει, του λέει, Στράτο, τι κάνεις. Φεύγει ο Στράτος χωρίς να μιλήσει. Παίρνει ένα καπάκι, έχουμε καινούργιο σου. Παίρνει ένα καπάκι μεγάλο, στρογγυλό. Και κάνει έτσι. Όπως οδηγεί φορτηγό. Κυρνιέται, του λέει τι κάνεις. Λέει πάω για θύμα, θα έρθεις, πατάτε. Τι κάνει. Κάνει έτσι ο Κορασίδης, νευριάζει. Πώς είσαι μαλακή, Στράτο. Μετά Στράτος, συνεχίζει. Του λέει, Κορασίδη, θέλω κάτι. Τι θέλει, του λέει, έχω ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα, με ένσημα, με το Στάικο, να φέρω κάτω τον Βαγγέλη. Να φέρω τον Βαγγέλη κάτω. Του λέει, ναι, δεν είναι, το Λευτέρι, Βαγγέλη, εντάξει. Με είσαι ένα υπόγειο. Με είσαι ένα υπόγειο στα Εξάρχεια. Είσαι σκοτώσει πάνω στον κόσμο. Ό,τι θέλω, τι θέλει, να του κάψει στο μαγαζί. Να του κάψει στο μαγαζί, τι θέλει. Λέει ο Στράτος έχει μείνει έτσι. Λέει εντάξει. Πόσα τετραγωνικά είναι. Λέει γιατί παίζει ρόλο. Σου λε 60 τετραγωνικά. Πάει στο βενζινάδικο και δύο με το μια βενζίνη. Με τα τετραγωνικά. Λέτε ρε μάλακα. Ναι, ναι. Δεν τι έλεγαμε πες στο μεσημέρι, πες του. Όχι τι έλεγαμε εμείς στο μεσημέρι αυτά. Εσείς ρε, δεν είστε. Κι εγώ με τον φίλο μου τρυπάμε λάχα. Και μου λέει ο Κακαλάκης, θα του πω. Και μου λέει ο Κακαλάκης, θα του πω. Γι' αυτό εδώ του γάτου πόσο βενζίνη θέλει. Να του ρίξουμε ένα πεντόνιο τα λίγα μέσα. Τον καλό το είπε όμως ο Μακαρονά σήμερα που ήρθε. Τον καλό. Όπως μιλάγαμε εκεί δίπλα στο γραφείο, κάνει έτσι και δεν μια φωτογραφία που είχε απέναντι που χωρέσει κλειστό το γραφείο. Και κάνει, αυτός ο Τάσος είναι, ναι. Ωχ, πάει αυτό. 60 τετραγωνικά. Πάει στο βενζινάδικο και με δύο πεντόνια βενζίνη. Με τα τετραγωνικά. Λέτε ρε μάλακα. Ναι, ναι. Πες τι έλεγαμε πες του. Όχι τι έλεγαμε εμείς στο μεσημέρι αυτά. Εσείς ρε, δεν είστε. Κι εγώ με τον φίλο μου τρυπάμε λάχα. Και μου λέει ο Κακαλάκης, θα του πω. Και μου λέει ο Κακαλάκης, θα του πω. Γι' αυτό εδώ του γάτου πόσο βενζίνη θέλει. Να του ρίξουμε ένα πεντόνιο τα λίγα μέσα. Τον καλό το είπε όμως ο Μακαρονά σήμερα που ήρθε. Καλό πες. Τον καλό. Όπως μιλάγαμε εκεί δίπλα στο γραφείο, κάνει έτσι και δεν μια φωτογραφία που είχε απέναντι που χωρέσει κλειστό το γραφείο. Και κάνει, αυτός ο Τάσος είναι, ναι. Ωχ, πάει αυτός λέει. Αυτός έχει ξεφύγει τελείως λέει, πραγματικά. Και του λέω γιατί. Του λέει, ότι χούι το έχεις λέει, το είσαι από μικρός. Άμα το βγάλεις μεγάλος δεν είχα μισέ. Αυτό έγινε σήμερα. Ωραίος Σωτηριάκης. Ωραίος Σωτηριάκης. Τα πόντα όλα φίλε μου. Έχεις εκεί πήρες, δεν έχεις. Θέλω να σε μπερδέψω, έχουμε φύγει. Με ποιο έχω το κοκαλάκι. Κάτω άμα είναι αδειά. Να, εγώ πελίτσα. Μικρή, στη μικρή. Άμστελ πες. 4-5-6. Γιατί είστε και δύσκολοι εσείς. Είναι δίπλα και τώρα έχουμε μισά και δεν έχουμε, δεν μας απάντησε αυτός. Δεν ξέρω τι λέει. Τι κάνει ο Πούστης τώρα. Φέρνω παιδί, θέλω να ψάξω χαράλια. Κανονίστε. Θέλω να ψάξω τον κύριο Γιάννη εδώ. Τον κύριο Γιώργο. Εντάξει. Πράσινο εσύ πια με όλες τις μέρες. Κανονίστε. Τώρα έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε άλλες. Η Σκιτζή. Και ποιος άλλος ήτανε, και κατεβαίνει πελάτες στο Κινίτσα. Κατεβαίνει ο πελάτης στο Κινίτσα και πάει στη Δεσπιόν και κάνει παράπονα για τη μουσική. Έχουμε εκδήλωση, δεν θυμάμαι, πέρσι. Κάνε σε κορασίες κάτω και παίζει μπίλιες. Παίζει μπίλιες. Και οι γυναίκες μαζί, εγώ ντρέπουμε. Πάω σε αυτή και του λέω, εσύ του λέω,
Κάνει ένας παράπονα συνέχεια για την εκδήλωση. Δεν μου μιλάει, με γράφει. Εκεί μας καλαμάρι, ρε. Μετά από λίγο πάω και αυτός έχει κατέβει κάτω και λέει: είμαι δικηγόρος, λέει, του Αρείου Πάγου. Θα σας το κάνω μήνυμα, σας το πείσω στο μαγαζί. Πάω και του λέω, μου είπε, του λέω ο πελάτης ότι είναι δικηγόρος του Αρείου Πάγου. Η γυναίκα είναι μπροστά στο τραπέζι. Ο Κορασίδης παίζει μπίλες. Μπίλες, μπίλες. Είναι δικηγόρος του Αρείου Πάγου. Γυρνάει ο Κορασίδης, πες του μαλάκα ότι είναι δικηγόρος της τσούνας μου. Εγώ μένω κάγκυλο. Λέω, κορίτσα, συγγνώμη, λέω. Ένα απαναγαμιδί ο μαλάκα μας κλάσει τα αρχίδια. Πες του να απαναγαμιδί. Κορασίδη, θα μαζέψουμε. Ναι, ρε. Μπίου. 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 Πουτάνα, εγώ γεννή που βγήκε εδώ. Να σου πω, ο γαμπρός, ο γαμπρός θέλει ουίσκι. Έκανα ψαρί, παιδιά. Δώσ' του. Τι να του δώσω, αφού δεν έχουμε τίποτα. Α, δεν έχει, εντάξει. Καλά, δεν έχουμε. Καλά, πες του να παναγαμηθεί. Μπίου. Μπιώστε, εδώ, ρε. Να βάλουμε στο ψάρι, να φέρουμε στο ψάρι. Φάγανε πέντε από εδώ. Πέντε έφαγε το παιδί. Παγωμένη πήρα για κανένα καλαμαράκι. Φέρτε μου να βάλω να κάνω για κανένα ψάρι. Ψαράκι έχω να βάλω. Για όλους μας, ρε φίλε. Βάλε τάκι. Περνάς στις στήλες του Ολυμπίου διώσεις συγκρού. Και μόλις φτάσεις από κάτω αρχίζουν τα σφυρίγματα. Εκεί σε σφυράνε όλοι. Μόλις φτάσεις συγκρού. Με στράς, παντελόνι, καμπάνα και δώσω να χορεύεις. Πώς τι μου λέει, μάμπα, μάμπο, σάλσα. Σάλσα. Πολύ μαλάκα είναι. Ποιος? Το μπούστε μπάμπα. Άρη καλά μπάμπα, ρε, πούσε 50 καρέκλες. Ποιος? Πρέπει να καταρρεύσουν όλες. Ρωσί, εγώ δεν έχει τα μυακή της ίδια καρέκλα. Εντάξει, μου λέει, γίνεται. Στα αρχίδια του. Εδώ ήρθε δύο φορές στο ΣΔΟΕ. Η μία ήταν ο Κολοκύθας και τον έσωσε και την άλλη ήταν ο προϊστάμενος της εφορίας. Και τον σώσανε. Με δικολόφαρδο. Μ' αρέσει που έχεις και την οικονομία. Μην ψασχίζετε. Πήγαινε μέσα τα μυακή, πρέπει να έχει χτυπήσει ζήτα από όταν έγινε στο μαγαζί. Θα μας πει ο Σφυροπύρης γιατί σπίνεται. Ναι, αγγίδια. Είναι ορθόδοξε. Δεν μπορεί να βάλει τίποτα, δεν έχει θεωρήσει να... Ο Γεωργίου ήταν από την Αγιοπαντική. Αρχίδια εδώ όλα. Τίποτα, αυτοία όλα. Και όλοι που πληρώνουν τι καταλάβανε. Ίδιος, όχι μου λέει ποτέ, θα πάρω στη λιάρη μου λέει. Χασμουργέμαι και με πιάνεις, με γράφεις. Στα καλά μου να με γράφεις. Δεν το πιστεύω λέει ο Μπαλαμπάνης, δεν το πιστεύω λέει. Καραπούσε ζαχαράκια, αυτά θα βλέπω το χειμώνα και θα γελάω. Αυτό το θυμάμαι, είμαι μόνο με την κουζιά και το θυμάμαι και γελάω μαλάκα. Θα βάλει τη γυναίκα μου και θα με αυτό με τον παππούλι μου έχει μείνει. Αφού πήγα το βράδυ σπίτι αυτή τη μέρα που μου το πάτε και γέλαγα και μου λέει, έχω πιέσει με τσάφλες. Τι να έχω, τι να γελάμε κάτι ανέκδοτο. Κάτω στο γάμο το μεγάλο που είχαμε, που γαμηθήκαν στο ποσό. Λέω τον καραφιλιά τον παίρνει για παπά, λες, συνήθως το πάντα επίσης είναι παπά. Παράγαν όλοι στον ποστάλι, τους αμήσαμε τον ποστάλι. Και μετά λέω που πάμε φάει ντομάτες. Ακούσκος μα, έρχεται που λες ένα απόγευμα. Στράτος δεν πατημένος. Θα πάρει τηλέφωνο. Του λέει ο Κορασίδης, ε Στράτο, πίνεις καμιά μπίρα. Λέει ο Στράτος, πόσα ποτήρια βγάζει το βαρέλι. Λέει ο Κορασίδης, 250. Τα 150 τα πίνω εγώ. Μιλάμε για πείρα. Το χαρτί. Τι σας έχουν δώσει ένα χαρτί που λέει να συμπληρώσει μια γιατρό. Ναι. Προστά τη γραφή, πόσα ποτήρια πείρα πίνετε την ημέρα, ναι. Ρώτησε. Προχθές του λέει. Έχει σπάσει το κοντέρ του Στράτου. Προχθές του λέει ο Κολοκύθας. Ακούς. Αυτό που λέει προχθές του λέει ο Κολοκύθας. Ρε Στράτο, εκείνο το χαρτί του λέει πόσες πείρες έχει γράψει. Είμαστε εδώ πέρα κάτω στον τάκι, έχουμε τραπέζι. Ξεχαστήκαμε τελείως. Στον τάκι ρε μαλάκα είμαστε. Για μιλάμε για μπύρα, ξεχαστήκαμε, γάμισε με τώρα. Δεν ξέρω ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Ξεχαστήκαμε, τώρα να κατέβεις είναι. Είναι εδώ, Γιάννης ο Πλήρης, ο Κορμάς, έλα, γάμισου, τελείωνε. Δεν μαλάκα, του βάλει λάστιχο με την πλήρη. Ξεχαστήκαμε, τελείωνε, ρε μαλάκα. Του βάζει συμβρίση από εδώ μέχρι το στήλο. Τι τρως ρε μαλάκα τώρα, κάτω. Έπινε. Μακαρονάδα, πες να το φτιάξουμε εμείς. Έλα, έλα για συνέχεια. Το ανοίγει κατευθείαν. Έλα. Από το λάστιχο. Γάμισε τα. Είσαι χοντρό τρώει λέει. Είσαι στο μαλάκες λέει. Είσαι χοντρό ρε μαλάκα το κρανίδι. Το μαλάκ. Είσαι στο μαλάκες λέει. Πολύ πειρά έτσι. Πού είσαι στην κοιλάδα είναι. Κρανίδι. Είναι πάρα κρανίδι. Μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστείς πόσο έπτωσα. Από το πρωί ε. Όχι, μετά το πρωί, 10-11 η ώρα. Στην κούπα του καφέ έτσι. 10.30 με 12. Βαριά, βαριά. 10.30 με 12 άμα δεν έπινε. 10.30 με 12 τον εχάνει. Δεν μπορεί. Και πήγε μέχρι δηλαδή μέχρι 4 ώρα. Τέσσερι, οχτώ, έξι, δεν φεύγει πριν τις 8, πριν τις 8 δεν φεύγει. Από τις 6 το πρωί.
Να φανταστώ μπαίνει μέσα και δεν λέει, για μπαίνει κατευθείαν στην αποθήκη του μπουφέ. Έρχεται μέσα έτσι. Μέχρι τη μέση μπύρα. Τι λες ρε μάλλον. Εδώ χάρια εδώ. Πώς έπινε. Τρώνε μάλλον και τι κάνεις. Για να μην δίνουμε στο... Για να μην δίνουμε στο... Έρχεται μέσα τον ευλέπω. Τι κάνει ρε μαλάκα. Για να μην δίνουμε στόχο. Μισό βαρέτη. Βλέπανε τι είναι, για φαΐ. Και ο φίλος λέει πουλήσα 50 βαρέλια παραπάνω φέτος. Έχω λοιπόν είμαστε πρωινά. Ο Βλαχόπουλος μου είπε ο ξάρυφος, του λέω, μου είπε ότι θα πας πέρα. Μα καλώ. Παιδιά, εκεί άμα το βλέπετε, δεν θέλει. Δεν θέλει. Τρενότανε. Τι θέλει. Θα πάω, φίλε. Θα πάω. Έκανε. Πρόσεξε. Το καπέλο και έκανε. Θα πάω. Θα πάω να του δώσω τα φώτα μου. Να του δείξω πώ βγαίνουν τα πρωινά. Όχι, δεν κάθομαι. Θα πάω να του πω πώ βγαίνουν τα πρωινά. Έτσι. Αυτό θέλει και ο Βλαχόπουλος του λέει. Ναι, ναι, ναι. Μιλάει για γέλια, όχι μαλακή. Τι φάση ρε μαλάκα. Εγώ τον... Κατεβαίνει ή δεν κατεβαίνει. Ανέβηκε. Όχι και του λέω. Τώρα δεν κατεβαίνει. Και κάνει. Εγώ τώρα που θα πάω πρωινά. Εγώ για πρωινά. Να βγάζω πρωινά. Εγώ έχω ανέβει τώρα. Δεν ξέρω να κατεβαίνω. Τι του κάνω. Τι σαν έβερε μαλάκα του λέω. Τι λέει η κατάσταση. Βήτα μάγια δεν λέει. Αγάπης. Ποιος. Μάγειρα στο σνακ. Μάγειρα στο σνακ. Υπόγραψα το είδα στο χαρτί. Τι μαγειρεύει, αφού μου το δείξανε ότι δεν πάει να το κάνει. Τώρα το προσλάβετε. Άλλο καθόλου. Πότε θα κάνει πρόσληψη του κορδοπάτη. Αυτό είναι τώρα Οκτώβρη, μάλλον. Μου λέει εμένα. Έχω πάει στη βίλα. Ακόμα, ναι, μπράβο. Ακόμα παίρνει τηλέφωνο. Έχω πάει στη βίλα. Μου λένε θα έρθει στην Ελβετία. Τέσσερι ώρε σταμάτα για πριν να τσιγάρα. Μπύρα. Έχω πετύχει τρει-τέσσερι φορέ και πήγαινε μια δουλειά. Στην Ελβετία, πάω στην Ελβετία. Στρατό. Πάμε σε ένα πύργο. Τέσσερι ώρα το πρωί. Είχαμε το αυτό. Έπινε πύρα έξω από την καρδιά. Σου έκανα μόνο μουζακά. Την έπινε και φύγει. Μόνο μουζακά. Γιατί θέλει μια ωρίτσα για να κάνει. Να πούμε εκεί πέρα ο Μπάτλερ. Να χτυπήσει κανένα για ισιώση. Με το πήγα εκεί πέρα λέει δεν έβγαινε κανένα. Λέω παιδιά ο Κρίστοφερ Λί πότε θα βγει. Ο Κρίστοφερ Λί δε. Ο Δράκουλα. Πότε θα βγει ρε παιδιά. Ο κύριος θα πάρει λέει μουζακά, θα πάρει το πρωινό της στις 6. Μουζακά, τους έκανα μουζακά, τους έκανα κάτι τσαρδίκια, γάμισε τα άλλα. Μιλάει για γέλια πολλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σοου είχε. Εδώ το λέει ο τρούπος που λέει, εκείνος ο μαλάκας πίνει τόσο πολύ, έχει πάρει ένα χρώμα και στις κότες που τους κυτρινίζει το λυρί. Ο Μπάρδης. Εκεί να δεις. Ο Ποκοπίκο ρε, που πήρε το Ποκοπίκο ρε. Ο Μπάρδης έχει φάση. Μπάρδης τον έβλεπε και βέβαια του λέγε θα πεθάνεις του λέει ρε μαλάκα πως είσαι εκεί. Μπάρδης ζήλευε που δεν μπορούσε να ναι δεν μπορεί να βγει ρε. Ζήλευε, άκου άκου. Ρε μαλάκα του λέει πως πίνεις τόσο. Να πάρεις τίποτα του λέει. Αλλά από την άλλη, από την άλλη ζήλευε. Από την άλλη ζήλευε. Ξακώθες μπήρες την ημέρα. Έχουμε το γάμο αυτό του Ζεβέκη και αυτός είχε θέλει μπήρες δικές του. Εγώ τώρα αυτούς είχε θέλει μια παλέτα μπήρες για να τις παγώσω, τις έχω βάλει στο ψυγείο των ψαριών. Του λέω, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι δεν θα αγγίξετε τίποτα. Έχω βάλει μπύρες στο ένα, να ψηθήκα στο άλλο. Για να σας γαμίσω γιατί θα έρθει να τα μετρήσει. Από το Σάββατο και μετά... Πιέτε όσο θέλετε. Γαμηθείτε, πιείτε όσο θέλετε. Παίρνουμε τι κάνουμε στο γάμο. Μένουν μέσα Κυριακή, εγώ Κυριακή δεν πάω. Κυριακή έχουν πάρει, έχουν πει μια μπύρα με καλά φωτιά για αυτά. Πάω το Δευτέρα το πρωί, μου λέει ο Μάκης μαλάκα, να τα αδειάσουμε τα ψυγεία, θα γίνουμε τέτοια. Έχετε ο Μπάρδης. 11 η ώρα. Πάει μέσα, κάνει, ανοίγει το ψυγείο. Όχι, περνάω εγώ από εκεί, μου λέει, ποιος πούστης θα μάζεψα από εδώ. Λέω, ποια ρε φίλε. Εδώ πέρα μέσα μου λέει, είχε πιάσε μία, μου λέει, είχε εδώ μέσα. Ξέρεις, λέει ο Μάζης, πιάσε μία. Άσε του λέω, τάμαθα και για σένα. Πούσε παραπάνεις, μου λέει, τα με. Έλα ρε μαλάκα, μου λέει, είπε με δύο χτες το βράδυ, μου λέει. Μη του λες τέτοια. Να, ήταν ο Γιώργος μπροστά. Το μεσημέρι ερχότανε. Έχω δουλειά μου λέει, πάω από εκεί. Πρόσεξε, ερχότανε, είχε δουλειά. Σου βλάκα έχετε. Άλλο τάξη είναι δουλειά. Σου βλάκα έχετε. Με τον ερχότανε, του ο Μιχάλης. Λέει, πάω να βάλω καμία. Όχι μωρέ, κάμισε γιατί. Έτσι μου λέγεται. Μωρέ, δεν θέλω τώρα μωρέ, όχι. Πήγαινε στο γασάπι. Μετά από λίγο έγινε. Θα πάω φέρεις καμία πιούμε. Αντός, τάσο καλά που το κρατήσαμε φέτο, όχι, 5 χρόνια τώρα.
Δεν έχει βγει μία. Μια φορά το πρώτο Πάσχα θυμάσαι που μας έσκασε μύτη μαζί με τον Άρτον Αλάνο. Μαλάκα, 7 ώρα το βράδυ. Τον Άρτον Αλάνο που έσκασε μύτη. 7.30 ώρα το βράδυ. Γιώμα. Και του λέμε, ναι, μαζί είμαστε. Είχαμε κάρβου να έρθει. Και του λέμε, φύγε όπως είσαι. Φύγε. Φύγε. Κάνε μεταβολή. Δεν μπήκε μέσα στην κουζίνα. Μόλις έφτασε εκεί. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανένα. Είμαστε και ο Άρτον Αλάνο, θα το ψηλώσει. Και του λέμε, φύγε μετά. Φύγε τώρα. Χάσου. Ελά, ρε, έχουμε δουλειά, ρε. Ρε, φύγε, ρε, χάσου, ρε. Θα τα βγάλουμε εμείς, λέμε. Ρε, τι έχουμε πάθει φέτο. Αυτός ο Κοσμάς έγινε άγιος άνθρωπος. Εκείνος ο μαλάκας ο δικός μας, ο Αντώνης, χάλασε, έγινε μπουρδέλο, ρε. Ρε, έφτιαξε ο Κοσμάς, ρε. Και χάλασε αυτός ο μαλάκας. Του λες του ανθρωπάκου, φέρε τα κρεατάκια σου. Από το πρωί σε 6 ώρα τα έχει εκεί. Του λύνω το χαρτάκι από κάτω. Έχω βρει την υγειά μου, λέει. Αυτός ο μαλάκας ο δικός μας. Του λες αυτό το μαλάκα, φέρε. Έγινε μπουρδέλο, δεν έχω, λέει. Φέρε το μπουρδέλο, ρε μαλάκα, να πίνει στο φορτί. Στο χωριό όπως και στα πρόβατα, άμα δεν έχεις. Έγινε άνθρωπος ο Κοσμάς. Και χάλασε ο Αντώνης. Και τούτος έγινε μαλάκας. Τι γέλια, τι γέλια. Γιατί ξέρεις, πέρναγα, πέρναγα, μου λέει Αντώνη, του καλά. Θα τη γαμίσω. Να πάω να γαμηθείτε, εγώ θα γράψω. Εγώ θα γράψω και του έκανα, δεν έχω. Δεν έχεις. Μου είπε ο Κοσμάς, ρίξε το χαρτάκι από κάτω. Άγιος άνθρωπος. Να το φτιάξω. Για τότε τα κάνεις, εσύ επίτηδες. Ναι, βρε, ναι, βρε, ναι, βρε. Εσύ, με τον που ερχότανε. Έφερε, έλεγε αυτός. Δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχεις, δεν έχεις να φας και να πιεις. Έχεις και δεν ξεχάσες. Να φέρεις, ξεχάσες. Στο διευθυντή και εσύ, στο διευθυντή και εσύ με τη σειρά σου. Τι μας έκανε, φέρω σουβλάκια, φέρω σουβλάκια, 20 κυβωτιά. Μας γάμισε. Ξέναγε, του έλεγε σουβλάκια τούτος, νόμιζε ότι το έλεγα εγώ, φέρε, 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 φέρε μαλάκα. Μια μέρα έχω με το μενού του γάμου του δικού σήμερα. Έχουμε ένα σουβλατζίδικο. Σαράγικο κλειστό και τέτοια, τι είχατε. Ένα σουβλατζίδικο έχουμε μαλάκα τώρα πάνω. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έκοβε μαλάκα μουσχαράκι ραγού, γαλοπούλα, τέτοια να πούμε. Εμείς είχαμε κουνέλι στο μενού, είχαμε παγκάσιους. Έκοβε μουσχαράκι ραγού, έκοβε χοιρινό αό, εμείς είχαμε αρνιά, είχαμε τέτοια. Πάει μετά. Κοιμά καθόλου, εμείς βοηθάγαμε πολύ με τον Γιώργο. Ρε γαμώ την Παναγία, τι μέρα είναι σήμερα. Τετάρτη του λέω. Τετάρτη γράφει κουνέλι εδώ ρε μαλάκα, λέει. Ωραία, τι κουβόλαι μουσχαράκι ραγού. Ωραία, μαλάκα είναι το μενού το κουγαλάκι, λέει. Μία μπρεζέρα και μία καθαρόλα. Μεσημέρι βράδυ. Ρε μαλάκα, λέει το μενού το κουγαλάκι να δω. Εν τω μεταξύ φώναζε με τον Αντάσο που δεν του την αποχή, είχε να αποχή, τον έπαιρνε, λέει. Του το έδωσε ρεπό να πάνε να χορέψουν ένα βράδυ. Φώναζε και ότι η ημέρα. Όχι, του είχε δώσει, Μιχάλη, του την είχε δώσει μια κοπέλα, λέει, να τη δώσει ρεπό την άλλη μέρα. Έναν Αλβανό που είχαμε μείνει. Ήρθε σε εμάς για λουκουμάδες, του λέω καλά. Όχι αυτό. Ναι, όχι, όχι. Καλά του λέμε. Του λέμε, του λέει, του λέω του Αργυρικά, αυτός ήρθε και μας έφαγε τις γκόμενες. Του λέει την άλλη μέρα. Καλά του λέει, πήγες από εκεί, μπροστά στον κόσμο. Και έκανες καμάκι τις γκόμενες. Ας σε του λέει, καλά εγώ να μιλάνω, μου γουστάρουν εμένα. Ένας ένα είκοσι. Όχι ρε. Όλο τον Αύγουστο του είχα εγώ ένα μέχρι τις 12 Ιούνιου. Μέχρι που έφευγε. Πετυχώτη να ανοίξει μόνο το σωστό. Ναι, όχι, του έκανε και δουλίτσα. Εμείς είχαμε μόνο αυτόν τον Ποκοπίκο και την κοπέλα. Εμείς είχαμε μόνο την κοπέλα. Και από τόσο για να το αλλάξει. Για να δω. Τι τυπώνει. Τι έχετε κάνει, τι έκανε. Την είχα πάρει απέναντι. Η καρδινάλη με το υποτίθηκα. Δεν είναι μαλάκι. Του κάνει αυτός. Τώρα εδώ πέρα μας κάνει το άλλο. Αχ, οι αφανείς ήρωες που ήτανε. Οι αφανείς ήρωες πήγανε στην τουαλέτα, πήρε. Αυτός ο αφανείς ήρωας, ο στρατάκος που είναι. Εκεί του λέω πίσω στη γωνία με ένα μπουκάλι μπύρα στο χέρι του, λέω, και έρθουνε. Θυμάσαι πίτσες. Κουρασίδη, τι ώρα λέει το ρολόι σου. Έλα ρε μαλάκα του λέω, Κουρασίδη, τι ώρα, 9 και 5, 9 μισά έρθουνε. Δεν σε ρωτώ για αυτό, χωρίς θα τις πέντες. Ναι, ναι. Για μπύρα, για μπύρα. Χωρίς θα τις πέντες, του λέει, 4 ώρες είμαι εδώ. Λοιπόν, έχει, πάει 9, έχει περάσει από 9 του λέει. Δεν μπορεί να δώσει κάθε μέρα σπίτι με λιώμα. Καθόμουν στον μπαρ, εγώ κοίταλα ο στρατός απέναντι και μου κάνε. Αφού με το που πήγε, δεν πήγε. Σε έβγαινε και κοίταξε όλο το καλοκαίρι. Κουρασίδη, τι ώρα έχει πάει. Έλα ρε μαλάκα, του λέει τι θες. 9 και 5 του λέει, θα τα βγάλουμε σε λίγο. Και σε σώσει με δούλου, δεν έχω πει τίποτα. Και η Βαρβάρα λέει, τόση πολλή δουλειά έχετε λέει. Έρχεται λέει πτώμα λέει ο στράτος στο σπίτι. Τι να της πεις τώρα. Τίποτα. Και αυτή δεν το καταλαβαίνει μόνο εντάξει. Εντάξει, αηδία. Ω, είναι ποιος του. Τρολομένοι που τι είναι. Κοιτάει. Λες. Τι λέει, ωραία. Δεν είναι εδώ. Ο Κυπουρός. Τρολομένοι και ποτίζει. Παίρνει τα κλειδιά. Άμα είναι εκεί, παίρνει τα κλειδιά. Και φεύγει. Άντε, ναι. Άμα είναι εκεί. Άμα δεν είναι. Είναι υπεύθυνος ποτίσματος. Πώς είναι ο Αλέξης. Καλά ρε μαλάκα του λέει.
τι στο διάλογο λέει, ξέρει, καταφύγει, σα πιάνει πολύ. Όχι, ρε, εγώ άνθρωπο και το αποτίζει. Δεν σου λέω εγώ. Άντε, ρε. Ποντιστή, ρε. Έχετε άνθρωπο, λέει, μα λέει, δεν ξέρει κάτι. Αφήνεται, λέει, και σα πιάνει τόσο πολύ. Έχετε. Όχι, ρε. Σα έχει τυπήσει. Σα έχει τυπήσει. Εγώ άνθρωπο, για να αποτίζει, λέει, αυτό το πράγμα. Καλά, δεν είναι μεγάλο νούμερο. Ποντιστή, ρε. Καλό παιδί όμω, έτσι δεν είναι. Άσχετο, δεν μιλάω τώρα. Αλλά καμένος. Καμένος, τελείως. Καμένος.